καταγράφεται στις 24 Δεκεμβρίου του 1843 ο πρώτος στολισμός χριστουγεννιάτικου δέντρου στην Ελλάδα, στην Άξο. 39 χρόνια μετά, στις 22 Δεκεμβρίου του 1882, ο Τόμας Έντισον, μετά την ανακάλυψη του ηλεκτρικού λαμπτήρα, στολίζει το πρώτο χριστουγεννιάτικο δέντρο με λαμπιόνια. Ο Γερμανός φυσικός και μαθηματικός Άλμπερτ Άινστάιν δημοσιεύει τη θεωρία της σχετικότητας που θα φέρει τα επόμενα χρόνια επανάσταση στην τεχνολογία. Το ημερολόγιο έγραφε 16 Δεκεμβρίου 1915. Μετά από διαδηλώσεις που ξεκίνησαν τον Απρίλιο του 1981 και λόγω της έντονης ρήπανσης στην Αθήνα, εφαρμόζεται από τις 30 Δεκεμβρίου του ίδιου έτους ο δακτύλιος, που επιτρέπει την εναλλάξη κυκλοφορία των αυτοκινήτων μονών ζυγών στο κέντρο της πόλης ανάλογα με τη μέρα. Στις 24 Δεκεμβρίου του 1985 χαρακτηρίζεται για το τελευταίο μνημείο της φύσης ο Πλάτανος Πλατανιώτης Καλαβρίτων. Τρεις ενωμένοι κορμοί πλατάνων με τεράστιο εσωτερικό κύλωμα, στο οποίο έχει διαμορφωθεί μικρός ναός που χωράει περίπου 20 προσκυνητές. Το 2003 καθιερώνεται από τα Ηνωμένα Έθνη η 11η Δεκεμβρίου ως Διεθνή ημέρα βουνού για να αναδείξει το ζωτικό ρόλο που παίζει το βουνό στη ζωή των ανθρώπων και να υπενθυμίσει στη διεθνή κοινότητα την ευθύνη που έχει για τη διατήρησή του. Στις 13 Δεκεμβρίου του 2008 νεκρώνεται ο Φίνικας του Καποδίστρια στο Ναύπλιο όταν ισχυρή καταιγίδα έκοψε τα φύλλα της κορυφής μαζί με το μοναδικό υπάκριο οφθαλμό. Πρόκειται για χουρμαδιά την οποία κατά την παράδοση φύτεψε το 1830 ο πρώτος κυβερνήτης της Ελλάδος. Είχε υποστεί ζημιές κατά τον βραδισμό του λιμανιού του Ναυπλίου το 1941. Καταγράφεται στις 25 Δεκεμβρίου του 2011 η υψηλότερη θερμοκρασία στον Νότιο Πόλο που φτάνει τους μείον 12,3 βαθμούς Κελσίου. Η Ανταρκτική έχει τις χαμηλότερες θερμοκρασίες στη Γη, με τη χαμηλότερη που έχει καταγραφεί στους μείον 98 βαθμούς Κελσίου.